Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα έρθουμε στην αγορά κρέατος, καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης στο επόμενο διάστημα λόγω Πάσχα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται με επάρκεια και τιμές. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο. Είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός, το οποίο βρίσκεται στο γραφείο του που είναι το χωράφι. Έτσι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χρυστοδούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Δύο τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες και πελάτες. Εσάς απασχολούν πολλαπλά βεβαίως σαν επαγγελματίες. Το ένα είναι η επάρκεια και το δεύτερο είναι οι τιμές. Τι εικόνα έχουμε? Γνωρίζουμε ότι υπήρχε κάθετη μείωση της παραγωγής, κόσμος εγκατέλειψε το επάγγελμα, μειώθηκε και ο αριθμός των κτηνοτρόφων. Ποια εικόνα έχουμε, αν υπάρχει επάρκεια, αν θα υπάρξει επάρκεια και τι τιμές βρίσκετε και εσείς στην πώληση των προϊόντων σας? Αυτή τη στιγμή η αυτάρκεια είναι στο 95% περίπου, ενώ κάποτε ήταν στο 137%. Τα τελευταία 10 χρόνια, βασικά όχι τα τελευταία 10, από την απογραφή της κτηνοτροφίας του 2011 μέχρι 2021, αποχώρησαν από το επάγγελμα περίπου οι μισοί κτηνοτρόφοι και μέχρι το 2030 αναμένεται να αποχωρήσουν άλλο περίπου 50% των κτηνοτρόφων που δεν θεωρούνται αποδοτικοί, βιώσιμοι ή πολύ παραγωγικοί αυτή τη στιγμή. Αυτή η μέτρηση έγινε μάλιστα μερικά χρόνια πριν. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε πολλαπλά προβλήματα, είτε αυτά που συνέβησαν στην κεντρική Ελλάδα, τις πλημμύρες που και άλλοι κτηνοτρόφοι εγκατέλειψαν και ζωικό κεφάλαιο χάθηκε, οικονομικά στοιχεία επίσης. Φαντάζομαι είναι χειρότερη η κατάσταση σήμερα. Είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Δεν γνωρίζω πώς θα ανταπεξέλθουν κάποιοι συνάδελφοι φέτος στην κατάσταση έτσι όπως πάει. Θα φανεί αυτό και στην αγορά, διότι για μας ευτυχώς το καθολικό Πάσχα έπεσε νωρίς και αυτοί συνήθως στέλνουν και μικρά σε βάρος ζώα, οπότε μπορέσαμε να στείλουμε, να σφάξουμε πιο νωρίς αρνιά και να μπούμε λίγο γρηγορότερα στην παραγωγή και να προλάβουμε ίσως κάποιες τιμές που υπάρχει, είναι λίγο ακόμα ψηλά το γάλα. Από ό,τι φαίνεται, ο περισσότερος κόσμος στο Πάσχα θα φάει εισαγόμενο αρνί. Δεν έχουν μείνει πάρα πολλά στην αγορά, ούτε είχαμε. Έχουν καθυστερήσει και ένα μήνα περίπου οι γένες φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σε συνδυασμό με τη μείωση αυτή που προανέφερα, ένα 30% δηλαδή της αυτάρκειας που θεωρούμασταν έχει λείψει ήδη. Το θέμα είναι ότι πολλά αρνιά που εισάγονται αυτή τη στιγμή εισάγονται ζώντα και σφάζονται σε ελληνικά σφαγιά που τους δίνει δικαίωμα να τα ελληνοποιήσουν με μπλε σφραγίδα, δηλαδή να θεωρούνται ελληνικά τα αρνιά επειδή σφαγιάστηκαν σε ελληνικά σφαγεία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας νόμος που έχει περάσει πριν λίγα χρόνια η κυβέρνηση και θεωρείται πλέον νόμιμο. Είναι αυτό που φωνάζουμε εμείς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και λέμε τις ελληνοποιήσεις. Το έχουμε ξαναπεί. Εξηγήστε μας την διαδικασία ακριβώς, γιατί ο πελάτης θα ζητήσει και θα λάβει ελληνικό προϊόν. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι προϊόν ένα ζώο το οποίο απλώς ήρθε για να σφαχθεί και να πωληθεί ως ελληνικό στην χώρα μας. Δεν έχει μεγαλώσει εδώ, δεν το έχουν θρέψει Έλληνες κτηνοτρόφοι. Ακριβώς. Συνήθως για να βρουν οι καταναλωτές ελληνικό αρνί και ντόπιο αρνί θα πρέπει να απευθυνθούν στον κρεοπόλη του χωριού ή της γειτονιάς τους. Στις μεγάλες πόλεις, εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά εδώ δηλαδή στα χωριά σίγουρα οι κρεοπόλιδες οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ελληνικά ντόπια κρέατα. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε και αυτό άλλωστε οι περισσότεροι, λένε ακόμα και κτηνοτρόφοι με ποιους συνεργάζονται. Τα πιο ποιοτικά δηλαδή τα παρέχουν οι κτηνοτρόφοι και συνήθως τα πιο χάλια ποιοτικώς κρέατα βρίσκονται στις μεγάλες αλυσίδες που αγοράζουν μαζικά ποσότητες κρέατος είτε εισαγόμενες είτε όχι και τους ενδιαφέρει απλά η τιμή. Απλά να ενημερώσω τους καταναλωτές ότι αν αυτή τη στιγμή το αρνί έχει 7,5 με 8 ευρώ, φαντάζομαι και το Πάσχα θα κινηθεί κάπου εκεί πέρα, ίσως και λίγο υψηλότερα. Όπου βρούνε προσφορά αρνί με 5 ευρώ, 6, 7 κτλ. Που είναι κάτω από την τιμή του παραγωγού, σημαίνει σίγουρα ότι έχουν αγοράσει κατεψυγμένα κρέατα ή ότι είναι κρέατα εισαγωγής και χαμηλά μάλιστα και σε ποιότητα για να έχει πέσει τόσο πολύ η τιμή τους. Το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει, εκτός και αν όπως είπατε και εσείς εμπιστεύετε τον πολιτή, το ότι είναι ελληνικό προϊόν, γιατί ο νόμος επιτρέπει αυτές τις ελληνοποιήσεις, τις οποίες πιθανώς να μην μπορεί κανείς να εξακριβώσει. Ακριβώς. Αυτά είναι που ζητάμε τόσο καιρό και εμείς και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και αυτά, ναι, και από τη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι αυτό που είπαμε ότι εμείς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν διαφωνούμε με το στόχο της ΚΑΠ. Εμείς θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον, θέλουμε να πάμε σε πράσινη μετάβαση και να καλλιεργούμε όλοι όπως πρέπει με πιο υγιές έδαφους και πιο υγιείς ζώα. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό χρειάζονται αυξημένα κονδύλια στην ΚΑΠ και όχι μειωμένα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη τι έκανε, τι αποφάσισε. Θα θέσουμε το στόχο να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά μας μείωσε 20% τις επιδοτήσεις που παίρναμε κάθε χρόνο. Και για να πάρουμε από αυτές που μείνανε το μισό, θα πρέπει να τηρήσουμε περιβαλλοντολογικά πρότυπα. Που εμάς ήδη τα περιβαλλοντολογικά πρότυπα ήταν βάρος οικονομικό. Τώρα είμαστε κατά 70% χαμένοι σε σχέση με το πώς ήμασταν πριν. Που σημαίνει ότι για να είμαστε βιώσιμοι, είτε θα πρέπει να αυξήσουμε 70% τις τιμές μας, είτε να αυξήσουμε κάπως μαγικά την παραγωγή μας, που δεν μπορούμε να την αυξήσουμε την παραγωγή μας τηρώντας τέτοια πρότυπα. Και η Ευρώπη δίνει το δικαίωμα με τη συμφωνία ΣΕΤΑ ή με τη Mercosur, τη συμφωνία που θέλουν να ψηφίσουν τώρα οι ευρωβουλευτές, ναι, να πάει οποιοδήποτε έμπορας σε τρίτη χώρα να εισάγει ό,τι θέλει από τρόφιμα που δεν έχουν γίνει με τα δικά μας, δεν έχουν δηλαδή καλύπτει με τα δικά μας πρότυπα τα ευρωπαϊκά, που είναι σαφώς πολύ φθηνότερα, είναι ίσως το 1 τρίτο της τιμής, γιατί έχουν πολύ λιγότερες ανάγκες από ό,τι σε σχέση με, δηλαδή, με τον τρόπο που καλλιεργούμε εμείς, και να τα πουλήσει στην τιμή κοντά στην ευρωπαϊκή τιμή ή την εγχώρια τιμή, και να θησαυρίσει σχροκερδώντας εις βάρος των πλατών των δικών μας. Mm-hmm. Γιατί φανταστείτε ότι μια ντομάτα, παράδειγμα, αν κοστίζει 1 ευρώ στην Ελλάδα, στην Αργεντινή κοστίζει 30 λεπτά. Και για να έρθει εδώ πέρα κοστίζει άλλα 5, πήγαμε στα 35. Ο έμπορας δεν θα την πουλήσει 90. Mm. Θα την πουλήσει 90 και θα βγάλει 55 ή 60 λεπτά πόσο θα βγάλει το κιλό. Αυτό είναι σχροκέρδη, αλλά του δίνει το δικαίωμα το κράτος να το κάνει. Και δεν μπορεί και να ελεγχθεί από πουθενά, όπως είπατε, γιατί οι έλεγχοι έχουν. Το προσωπικό, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Οπότε η κατάσταση μπορεί και πρέπει να ελεγχθεί, αλλά δεν ελέγχεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Πριν από 2 μέρες βρέθηκε στην περιοχή μας ο κύριος Αυγενάκης. Τον συναντήσατε, βρεθήκατε στη σύσκεψη? Βρεθήκαμε στη σύσκεψη, ναι, είμαστε πλήρως απογοητευμένοι και από την περιφέρεια και από τον κύριο Αυγενάκη. Δεν μας έδωσε κάτι ουσιώδες απαντήσεις, μας μιλούσε με θεωρία. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν μας ακούνε και δεν καταλαβαίνουν αυτά που τους λέμε. Κάθισε να μας εξηγήσει ότι για όλη την ΚΑΠ φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικολόγοι πράσινοι και οι σοσιαλιστές, ενώ την ΚΑΠ σε κάθε χώρα τη γράφει χώρα. Και εμείς είχαμε πάει σε διαβούλευση με τον κύριο Γεωργαντά, που ήταν μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης, το προκάτοχο δηλαδή του κύριου Αυγενάκη, και ο άνθρωπος, ενώ μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει τις αλλαγές που ζητήσαμε και φύγαμε από το Υπουργείο ευχαριστημένοι, όταν κατέθεσε την ΚΑΠ, είχε κάνει τα πράγματα εντελώς αντίθετα από αυτά που του ζητήσαμε. Ίσα-ίσα τα είχε χειροτερέψει ακόμα περισσότερο σε σχέση με αυτά που πήγαμε να διορθώσουμε. Mm-hmm. Η κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση της Ελλάδας έγραψε την ΚΑΠ. Ο κύριος Αυγενάκης ξαφνικά κατηγορεί τους οικολόγους πράσινους και τους σοσιαλιστές. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Αμανατίδης, όταν ήταν ακόμα βουλευτής, οργάνωνε και ημερίδες για να μας εξηγήσει πόσο καλή είναι η ΚΑΠ και πόσο καλούς θα μας κάνει σαν επαγγελματίες αγρότες και πόσα θα είναι τα ωφέλη μας από αυτήν την ΚΑΠ. Τώρα ξαφνικά έγινε κακή η ΚΑΠ όταν πήγε να εφαρμοστεί. Δεν έδωσε και καμία λύση, να αναφέρουμε και αυτό, στο πρόβλημα που έχουμε στην περιοχή μας με τους επιλαχόντες νέους αγρότες, τους οποίους τους πέταξε όλους έξω το σύστημα, ακόμα και για ένα ή δύο μόρια τέλος πάντων. Και μας είπε ότι πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις και ότι θα ανοίξει ένα νέο πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης. Και τους επιλαχόντες στην ουσία τους πετά απ' έξω και τους λέει να ξανακάνουν φάκελο. Οι άνθρωποι έχουν πληρώσει ήδη ένα φάκελο, 1.200 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν άλλα τόσα τώρα σε μελέτη. Τι να τους ξανακάνει ένα σχέδιο και αν περάσουν και σαν. Και αν περάσουν στην περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ενεργία στην χώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Κύριε Μόσκο, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.